Γεια σας φίλες και φίλοι του Εντέντη και καλό σας μήνα και καλό σας καλοκαίρι. Μπήκαμε λοιπόν στον Ιούνιο, ένας μήνας ο οποίος παραδοσιακά είναι ο μήνας με τον οποίο ασχολούμαστε με τα video games. Όχι τόσο πολύ γιατί έχει πάρα πολλές καινούριες κυκλοφορίες και η αλήθεια είναι ότι ο Ιούνιος δεν έχει σχεδόν καθόλου καινούριες κυκλοφορίες, αλλά περισσότερο γιατί είναι ο μήνας της E3, ένας μήνας όπου περιμένουμε εκεί πέρα μετά τις 15 του μηνός, 15 Ιουνίου, περιμένουμε πολλές και μεγάλες ανακοινώσεις από τις διάφορες εταιρείες που ασχολούνται με τα video games. Κατά τη διάρκεια της E3 στο Los Angeles, το οποίο Los Angeles θα πετάξει ο Παύλος Παπαπαύλου, ετοιμάζει σιγά σιγά βαλίτσες και θα μας μεταφέρει ζωντανά εκεί πέρα το τετραήμερο που γίνεται η E3 στο Los Angeles, θα μας μεταφέρει ζωντανά ό,τι καινούριο πρόκειται να κυκλοφορήσει. Μέχρι τότε και κατά τη διάρκεια όλου του μήνα έχουμε κάποια σημαντικά παιχνίδια, κάποια λιγότερα σημαντικά παιχνίδια ή κάποια καθόλου σημαντικά παιχνίδια. Εμείς αμέσως μετά θα δούμε τα πιο σημαντικά παιχνίδια αυτού του μήνα του Ιουνίου, τα οποία είναι λίγα αλλά καλά. Πάμε να τα δούμε μαζί. Ο μήνας μπαίνει πολύ δυνατά, έτσι κατευθείαν στην αρχή του μήνα με το Heroes of the Storm, το καινούριο MOBA παιχνίδι της Blizzard, το οποίο έχει περάσει μια τεράστια περίοδο αλφα και beta testing, με τις beta που δινόντουσαν το προηγούμενο διάστημα να έχουν αποκτήσει τεράστια αξία το διάστημα που ουσιαστικά ήταν closed η beta και δεν είχαν τη δυνατότητα όλοι οι παίχτες να παίξουν το MOBA της εταιρείας. Το θέμα είναι ότι πλέον από τις 2 Ιούνιου και μετά το παιχνίδι είναι διαθέσιμο για όλο τον κόσμο, φυσικά είναι free to play και έχετε να ανταγωνιστεί άλλα μεγάλα παιχνίδια του χώρου, όπως φυσικά είναι το League of Legends. Το Heroes of the Storm λοιπόν είναι ένα κλασικό MOBA παιχνίδι, το οποίο φυσικά απευθύνεται σε όλους αυτούς που αρέσκονται να παίζουν τέτοιου είδους παιχνιδάκια. Έχει ουσιαστικά πάρα πολλά έτσι, πράγματα από τον κόσμο της Blizzard και γενικότερα από το περιβάλλον της Blizzard και ουσιαστικά περιμένουμε να δούμε πόσο καλά θα πάει και στην πραγματικότητα, τουλάχιστον από τη μεγάλη έτσι, διάθεση που είχε ο κόσμος να ασχοληθεί μαζί του κατά τη διάρκεια της beta. Περιμένουμε το λανσάρισμα του παιχνιδιού, το οποίο γίνεται, ξαναλέω, στις 2 Ιουνίου να είναι πάρα πολύ μεγάλο. Άλλο φυσικά αποκλειστικός τίτλος για τους PC χρήστες. Φαντάζομαι όμως ότι η Blizzard πολύ πιθανό να το φέρει κάποια στιγμή στις κονσόλες όπως έκανε και με το Diablo 3. Η Bethesda φέρνει στις κονσόλες το μεγάλο της ατού, το μεγάλο της χαρτί για το οποίο έχουν γραφτεί πάρα πολλά άρθρα. Έχει χυθεί τεράστια πραγματική και τεράστια ποσότητα πραγματικής και ψηφιακής μελάνης. Μιλάμε φυσικά για το The Elder Scrolls Online, το οποίο έρχεται λίγο πριν ξεκινήσει η E3 στο Los Angeles σε εκδόσεις για PlayStation 4 και Xbox One. Δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτό το παιχνίδι θα πετύχει στις εκδόσεις για τις κονσόλες. Ένα MMO παιχνίδι το οποίο στο PC μάλλον δεν έχει καταφέρει, τουλάχιστον όσο πιστεύουμε εμείς, να πετύχει τις προσδοκίες που είχε θέσει η Bethesda για το συγκεκριμένο παιχνιδάκι. Άλλωστε, τα MMO παιχνίδια έχουν από μόνα τους χάσει πολύ μεγάλο από το κοινό τους. Πολλοί κόσμοι έχουν περάσει ούτως ή άλλως στα MOBA. Να δούμε όμως πώς θα πάει ένα MMO παιχνίδι από ένα μεγάλο όνομα όμως στην Bethesda στις εκδόσεις για κονσόλες, για το PlayStation 4 και το Xbox One. Επόμενος μεγάλος τίτλος, ο οποίος μας έρχεται όμως στο τέλος του μήνα και ουσιαστικά έρχεται να κλείσει και τις σημαντικές κυκλοφορίες για την περίοδο του καλοκαιριού, γιατί δεν νομίζω ότι μέχρι τα τέλη του Αυγούστου θα δούμε κάτι άλλο από πλευράς παιχνιδιών, εκτός και αν ανακοινωθεί κάτι πάρα πολύ σημαντικό κατά τη διάρκεια της E3, το οποίο το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να γίνει για παιχνίδι το οποίο θα κυκλοφορήσει μέχρι το τέλος Αυγούστου. Ουσιαστικά έχουμε το καινούριο Batman, το τέταρτο μέρος της σειράς Batman. Batman λοιπόν Arkham Knight, όπως είναι ο πλήρης τίτλος, το οποίο έρχεται για εκδόσεις υπολογιστών, PlayStation 4 και Xbox One, αποκλειστικά Next Gen τίτλος και από όλα τα trailer που έχουμε δει και από όσα έχουμε μάθει φαίνεται ένα πραγματικά ένα εξαιρετικό παιχνίδι το οποίο έρχεται να πατήσει πάνω στα αυτά που έχει πετύχει η σειρά τα προηγούμενα χρόνια και να προσφέρει ακόμα περισσότερα πράγματα και να εκμεταλλευτεί ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες των καινούριων κονσολών. Έχουμε φυσικά και το μεγάλο πρόβλημα με το συγκεκριμένο παιχνιδάκι, το οποίο δεν είναι άλλο από αυτό το πακέτο με τα DLC το οποίο η ομάδα ανάπτυξης και η Warner Bros, η οποία είναι η εκδότερη εταιρεία, το πουλάνε για 40 ευρώ. Έτσι, ένα πακέτο το οποίο θα φέρει πάρα πολλά story mode DLC και διάφορα άλλα DLC κατά τη διάρκεια των επόμενων 6 μηνών. Για να τα μπορέσετε να τα αποκτήσετε αυτά, θα πρέπει να δώσετε 40 ευρώ, το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ, που έχει ουσιαστικά ανακοινωθεί ποτέ για τέτοιο πακέτο επέκτασης με DLC. Θα δούμε πώς θα το βγει αυτό της Warner Bros.
γιατί φαίνεται και αυτό που λέει πάρα πολλοί κόσμος να έχουν κοπεί πράγματα μέσα από το παιχνίδι για να πουληθούν αργότερα ξεχωριστά με τα πακέτα επέκταση. Παρ' όλα αυτά, το Batman, το καινούριο Batman, Arkham Knight, είναι το παιχνίδι, το πιο σημαντικό παιχνίδι του Ιουνίου, το οποίο το περιμένουν πολύ μεγάλη αγωνία. Θα έχει έτσι καθίσει και λιγάκι η σκόνη από τις ανακοινώσεις της E3, οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να ασχοληθούμε με αυτό, αφού πλέον φαντάζομαι περισσότεροι από εσάς, όπως και εγώ, θα έχουμε τελειώσει μέχρι τότε το The Witcher 3, το οποίο προσωπικά μου τρώει και τον περισσότερο χρόνο από τα παιχνίδια που ασχολούμαι τον τελευταίο καιρό. Ο μήνας ολοκληρώνεται με ένα ακόμα remaster, μία ακόμα έκδοση επανακυκλοφορία που έρχεται αυτή τη φορά από ένα παιχνίδι το οποίο μάλιστα έχει κυκλοφορήσει και σχετικά πρόσφατα, δεν είναι πάρα πολύ καινούριο, αλλά δεν είναι και πάρα πολύ παλιό. Ένα ακόμα remaster της σειράς Devil May Cry, το Devil May Cry 4 Special Edition λοιπόν, το οποίο έρχεται σε εκδόσεις για PlayStation 4, Xbox One και υπολογιστές, στα τρία αυτά πακετάκια. Εντάξει, ένα ακόμα Devil May Cry μετά το DMC που έχει κυκλοφορήσει και αυτό πρόσφατα σε έκδοση Remaster, με ανανεωμένα γραφικά, λίγο βελτιωμένο έτσι το περιεχόμενο, κάποια εξτρά πραγματάκια, αλλά όχι πάρα πολλά πράγματα. Ένα ακόμα remaster από τα πολλά που έχουν κυκλοφορήσει και από τα πολλά που φαίνεται ότι θα κυκλοφορήσουν, γιατί έχουμε μια αίσθηση ότι η E3 που έρχεται στα μέσα του Ιουνίου θα έχει πάρα πολλές ανακοινώσεις όσον αφορά τα remaster. Ήδη έχει βγει η βρώμα για το Uncharted 3, για το Uncharted Trilogy, έτσι, ειδικά μετά την καθυστέρηση του Uncharted 4, ενώ κάτι έχουν πάρει τα αυτιά μας και για άλλα remaster, κάτι ακούγεται για Gears of War, έχουμε ούτως ή άλλως ανακοινωμένο τον God of War 3 για το PlayStation 4 και αυτό remaster. Κάποια άλλα πακετάκια ετοιμάζονται από τη Sony, έχω την αίσθηση, και νομίζω ότι η E3 θα είναι και αυτή γεμάτη από remaster. Ελπίζουμε τουλάχιστον μέχρι τότε να έχουμε περισσότερες πληροφορίες και για καινούρια, πραγματικά καινούρια παιχνιδάκια, γιατί έτσι όπως μας πάει αυτή η καινούρια γενιά, το μόνο που έχουμε να παίζουμε είναι παλιά παιχνίδια με καλύτερα γραφικά και δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θέλουμε να συνεχίσει για πάρα πολύ καιρό. Εγώ κάπου εδώ πέρα πρέπει να ολοκληρώσω την παρουσίαση των σημαντικότερων λίγων είναι η αλήθεια παιχνιδιών του Ιούνιου. Σας έχουμε ξανά καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, να είστε πάντα καλά και ό,τι θέλετε αφήστε σχόλιο από κάτω, έτσι, ρωτήστε ό,τι θέλετε, μπείτε και στο internet.gr για να ρωτήσετε ακόμα περισσότερα πράγματα, μπορείτε να με βρείτε και εμένα στη σελίδα μου στο Facebook Δημήτρης Καρέτσος, όπως είναι φυσικά το όνομά μου, και να ρωτήσετε και εκεί πέρα ό,τι θέλετε. Και άμα το συγκεκριμένο βίντεο σας άρεσε, κάντε ένα subscribe, κάντε και ένα share για να το δουν ακόμα περισσότεροι. Θα τα πούμε πάλι κάπου αλλού, σε κάποιο άλλο βίντεο, μέσα από το κανάλι μας στο YouTube, εδώ πέρα, στο entertainment.gr. Αντί, γεια σας!